Φωτογραφίε που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο τι τελευταίε ώρε δείχνουν ένα κατεστραμμένο αρθρωτό ερπιστριοφόρο όχημα μεταφορά ΓΑΣ 3344 των Ρώσων. Τα οχήματα αυτά είναι αρκετά νέα και σχετικά σπάνια στο πεδίο τη μάχη, οπότε πιθανότατα πρόκειται για την πρώτη απώλεια αυτού του οχήματο μέχρι στιγμή. Το ΓΑΖ 3344 Αλεούτιο είναι ένα ρωσικό αρθρωτό παντό εδάφου ερπιστριοφόρο όχημα μεταφορά. Αλεούτι ονομάζονται οι ηθαγενεί κάτοικοι των Αλεούτιων νήσων. Τα νησιά αυτά βρίσκονται ανάμεσα στην Αμερικανική Αλάσκα και τη Ρωσική περιφέρεια Καμτσάτκα. Η πλειοψηφία των νησιών ανήκει στη ΣΥΠΑ. Αρχικά το ΓΑΣ 3344 αναπτύχθηκε ως εμπορικό όχημα. Ωστόσο το 2014 αναφέρθηκε πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα αποκτήσουν ένα μεγάλο αριθμό ΓΑΣ 3344 20 οχημάτων παντός εδάφους. Τα συγκεκριμένα αρθρωτά ερπιστριοφόρα οχήματα μεταφοράς χρησιμοποιούνται από την Αρκτική Ταξιαρχία Arctic Bridget του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού. Το όχημα μπορεί να μεταφέρει επιβάτε, φορτίο και εξοπλισμό σε απομακρυνισμένε περιοχέ τη Σιβηρία και των βόρειων περιοχών τη Ρωσία. Το ΓΑΣ 3344 διθέτει καλή ευκαινησία σε κάθε τύπου έδαφο τη Ρωσική Επικράτεια. Μπορεί να περάσει πάνω από λάσπη, χιόνι και ελαιόδη περιοχέ. Να αναφέρουμε επίση πω πρόκειται για ένα πλήρω αμφίβιο όχημα. Η μπροστινή μονάδα παρέχει χώρο στον οδηγό και σε τέσσερι επιβάτε, ενώ μπορεί γενικά να μεταφέρει φορτίο έω 750 κιλών. Η πίσω μονάδα μπορεί να μεταφέρει έω και 12 στρατιώτε, ενώ μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να δημιουργηθούν κρεβάτια για έξι άνδρε. Συνολικά, η πίσω μονάδα μπορεί να υποστηρίξει φορτίο έω 2.250 κιλών. Η μονάδα αποστολή πίσω μονάδα διαθέτει διαφορετικέ εκδόσει ανάλογα τι ανάγκε τη επιχείρηση. Η στρατιωτική έκδοση του ΓΑΣ 3344 διαθέτει προστατευμένα ντεπόζιτα καυσίμου και είναι εξοπλισμένη με σύστημα προστασίας NBC για τους επιβάτες. Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τηλεκατευθυνόμενης βάσης όπλων. Πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε πως το ΓΑΣ 3344 Ερπίστριοφόρο όχημα μεταφοράς δεν είναι τεθωρακισμένο. Το παντός εδάφους όχημα διαθέτει είδατο στεγή σώμα με πλήρως αμφίβιες δυνατότητες. Στο νερό προωθείται από τι ελπιστρίε του, ενώ δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία πριν εισέλθει στο νερό. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η σα είναι πολύ σημαντική για εμά.